Ένας από τους ανθρώπους που τον γνώριζε εδώ και χρόνια είναι ο Δήμαρχος Στροβόλου, ο κύριος Ανδρέας Παπαχαραλάμπους. Δήμαρχε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Μάθαμε ότι με το που πληροφορηθήκατε, πήγατε εκεί στη σκηνή έξω από το σπίτι του ανδρόγυνου που βρήκε έτσι τραγικό θάνατο. Από πού γνωρίζετε εσείς τον καθηγητή, τον 60χρονο, τον Γιώργο? Παναγιώτη, για μένα προσωπικά η έννοια καθηγητής είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον Γιώργο Χατζηγεωργίου. Ο μακαριστός Γιώργος ήταν ο πρώτος μου καθηγητής όταν πήγα πρώτη φορά στη σχολή Φάλκων για την πρώτη γυμνασία. Ο πρώτος καθηγητής που συνάντησα ήταν ο Γιώργος Χατζηγεωργίου, ο οποίος μας αγκάλιασε με μια ιδιαίτερη θέρμη και αγάπη, μπορώ να πω. Και έκτοτε εδώ και 30 χρόνια μας συνδέει μια στενή, θα έλεγα, φιλία. Είχαμε επαφή, ήμασταν και σχετικά γείτονες, είχαμε πράγματα κοινά, συζητούσαμε, είμαστε φίλοι. Ό,τι και να πούμε τώρα, είναι αλήθεια αυτό που πες, ότι μόνο καλά λόγια είχε να πει κάποιος για τον Γιώργο. Και ξέρεις, Παναγιώτη, ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις να λέμε καλά λόγια για όποιον τη ζωή. Αλλά κάποιες φορές δεν είναι έτσι, τα εννοούμε. Κάποιες φορές τα εννοούμε και για τον Γιώργο Χατζηγεωργίου το εννοούμε και το αντιλαμβάνεσαι γι' αυτό και από το συγκλονισμό, από το σπαραγμό όλων αυτών των χιλιάδων μαθητών του, οι οποίοι τον γνώριζαν εδώ και 3 δεκαετίες. Πρέπει να πω ότι ο Γιώργος, ο οποίος κατάγεται από την σκλαβωμένη μας Άσια, έφυγε μετά την εισβολή για την Αυστραλία. Μετά από μερικά χρόνια ήρθε πίσω στην πατρίδα του και ξεκίνησε ως καθηγητής αρχικά στο σχολή Φάκων και ακολούθησε στην Αγγλική Σχολή, όπου και εκεί, όταν αργότερα και εγώ πήγα στην Αγγλική Σχολή, πάλι είχα την τιμή να είμαι μαθητής του. Και έκτοτε είχαμε μια στενή επαφή. Είχατε κρατήσει επαφή μαζί του, έτσι τον βλέπατε, βέβαια, μιλάγατε. Ήταν άνθρωπος που τον έβλεπες. Ήταν άνθρωπος της εκκλησίας, άνθρωπος που του άρεσε και η διασκέδαση, εκτιμούσε τη φιλία, το ποδόσφαιρο, φίλος της ανόρθωσης, αλλά και του εθνικού άσεσου, της ομάδας του χωριού του. Δηλαδή ήταν ένας κοινωνικός άνθρωπος, έφτιαξε την οικογένειά του, σε κάπως προχωρημένη πιο μεγάλη ηλικία από ό,τι ήθιστε. Και δυστυχώς είχαμε αυτή την κατάληξη που είχαμε χθες. Τελευταία φορά που τον είχατε δει, Δημάρχη? Δυστυχώς η τελευταία φορά που τον είδα ήταν στην κηδεία της μητέρας του πριν ένα μήνα. Α, είχε χάσει τη μητέρα του πριν ένα μήνα. Ναι, η οποία βέβαια ήταν σε προχωρημένη ηλικία. Εντάξει, ήταν η μακαριστή Κατερίνα Χατζηγεωργίου. Τον είχα δει εκεί, μιλήσαμε για λίγο. Εντάξει, βέβαια τον έβλεπα σε πωλήσει, τον έβλεπα κάθε 2-3 μέρες και στο αυτοκίνητο, γιατί είμαστε και σχετικά γείτονες. Και πρέπει να σου πω και κάτι, αγαπητέ Παναγιώτη. Χθες το πρωί, όταν πληροφορήθηκα το γεγονός, αρχικά μίλησαν για ζεύγος καθηγητών, ήταν η πρώτη πληροφορία που έφτασε. Από την περιγραφή, όταν άκουσα οδός Δαλόγκου και καθηγητής, αμέσως πάγωσα. Αμέσως στο μυαλό μου έκανα μια περιδιάβαση με το μυαλό μου για την οδός Δαλόγκου. Ίσως να είναι ο Γιώργος, πήρα το αυτοκίνητό μου, γνωρίζοντας κατά βάθος ότι πιθανόν να ήταν ο Γιώργος, και όντως έτσι ήταν. Σας είχε πει κάτι, τον είχατε δει να τον απασχολεί κάτι, αλλά βέβαια θα μου πείτε τώρα στην κηδεία της μητέρας του, τι να σας πει και τι να σας... Κοιτάξτε, βρεθόμαστε συχνά, αλλά να σας πω κάτι. Ήταν στην καθημερινότητα, μια χαρά. Τον έβλεπα μια χαρά με την οικογένειά του, να κινείται δεξιά-αριστερά με τα ενδιαφέροντά του, ήταν μια χαρά. Μια χαρά, δεν γνώριζαν εκεί στο παιδί και δεν υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι πριν μερικά χρόνια πέρασε μια περιπέτεια υγείας, όπου τελικά τα κατάφερε. Μια δύσκολη, έδωσε μάχη με τον καρκίνο και τελικά τα κατάφερε, και το θυμάμαι μάλιστα, είχε αδυνατήσει, είχαν παρουσιαστεί πάρα πολλά προβλήματα και τελικά κατάφερε να βγει νικητής. Ο Θεός όμως, ο Θεός που πρέπει να πω ότι ήταν βαθιά θρησκευόμενος ο Γιώργος. Σπάνια πήγαινα στην εκκλησία και να μην δω τον Γιώργο. Ήταν εκεί με τη μητέρα του όσο μπορούσε η μητέρα του, και αργότερα ο ίδιος ήταν εκεί, ήταν βαθιά θρησκευόμενος. Οπότε είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα τον έχει στον παράδεισο εκεί που πήγε, θα τον έχει από κοντά. Τραγικό. Τραγικό, και φαντάζομαι όταν εμείς που δεν τον ξέραμε αντιλαμβανόμαστε την τραγικότητα της όλης της ιστορίας με αυτόν τον φρικτό τρόπο που βρήκε θάνατο και αυτός και η σύζυγός του. Πόσο μάλλον για ανθρώπους... Την οποία, βέβαια, η σύζυγός του, αγαπητέ Παναγιώτη, την οποία εντάξει γνώριζα ως σύζυγο του του Γιώργου, αλλά είμαι βέβαιος ότι μια σύζυγος του Γιώργου θα είχε τα ίδια χαρακτηριστικά όπως και αυτός. Μάλιστα. Τι να πει κανείς, φαντάζομαι σοκαρισμένος και εσείς ακόμη περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους που παρακολουθούμε αυτή την ιστορία. Έτσι είναι, ο Θεός θα μας δώσει δύναμη και σε εμάς και στους δικούς του να συνεχίσουμε τη ζωή μας.
Δυστυχώς Παναγιώτη, αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η καθημερινότητα. Συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά. Εμείς πολλές φορές πηγαίνουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά ο πόνος μένει με την οικογένεια και αυτούς που αγαπούσαν το. Και ξέρεις, ο Γιώργος δεν είναι ένας άνθρωπος που θα ξεχαστεί. Είμαι βέβαιος ότι κοιτάξτε, ο Γιώργος, επειδή έχουν περάσει χιλιάδες μαθητές από κοντά του και έχουν. Νομίζω είναι κάτι το οποίο μπορείτε να καταλάβετε. Όλοι με τα καλύτερα λόγια, δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Μάλιστα. Θα τον έχουμε για πάντα στην καρδιά μας. Τι να πούμε. Η αιωνία του, η μνήμη και αυτού και τη σύζυγου του. Ο Θεός να τους έχει καλά. Να είστε καλά, κύριε Παπαχαράλα, που σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε και εσύ καλά, Παναγιώτη. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.